καλύτερα στο προσεχές μέλλον το άμεσο. Όλοι μακάρι, 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 μακάρι. Και το θέμα είναι να μην ξεθαρέψουμε, γιατί όντως έρχονται και ξέρετε δύσκολες μέρες. Έρχονται γιορτινές μέρες και το Πάσχα των Ελλήνων το ξέρετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Έχει στοιχήσει λιγάκι το γεγονός ότι θα πρέπει να σουβλήσουμε τον κορονοϊό και όχι τον Οβελία. Υπάρχει πάντοτε και ο φούρνος, κύριε Παπαδάκη. Η παράδοση των νησιών από όπου προέρχομαι εγώ είναι το αρνάκι, το κατσικάκι να το έχουμε στο φούρνο. Οπότε ας δοκιμάσουμε και μια διαφορετική γευσηγνωστική εμπειρία για μια φορά το Πάσχα. Με κλιματόβεργα. Προτείνω και με κλιματόβεργα. Και χτιστό φούρνο. Ήθελα να επισημάνω, κύριε Παπαδάκη, ότι πράγματι αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η οποία έχει ταυτιστεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της κοινότητας με μια κοινωνική συνάθρηση. Μαζεύονται οι οικογένειες, δημιουργούν μικρούς πυρήνες. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να έρθουν κοντά οι άνθρωποι. Φέτος θα έχουμε μια διαφορετική εμπειρία. Εν τούτης νομίζω ότι το επίπεδο της συνειδητοποίησης των πολιτών είναι πάρα πολύ υψηλό. Θέλω να δηλώσω, εκτός από την ικανοποίησή μου και την υπερηφάνειά μου για το γεγονός ότι οι Έλληνες πολύ περισσότερο από άλλους λαούς επέδειξαν μεγάλη αυτοσυγκράτηση, είδαν τα προβλήματα να έρχονται και προτίμησαν σε στάθμιση να θυσιάσουν ένα κομμάτι της μικρής τους προσωπικής ελευθερίας, έτσι ώστε να έχουν τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι να είμαστε όλοι καλά όσο το δυνατόν την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε να δούμε επιτέλους μια καλύτερη μέρα. Κύριε Υπουργέ, έρχονται νέα μέτρα και ήδη έχουν προαναγγελθεί. Μπορεί να ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο. Δηλαδή, περιορισμός των εξόδων, των δυνατοτήτων που είχαμε μέχρι τώρα. Είχαμε 6 επιλογές όπου μπορούσαμε με διάφορους τρόπους να επιλέξουμε έναν από αυτούς, γιατί ουσιαστικά ήταν και θέμα επιλογής. Πολλές φορές δεν θέλαμε να βγούμε να ψωνίσουμε, αλλά εγώ μπορούσα να βγω και να έχω κάθε μέρα ότι πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Ότι το απόγευμα μπορώ να πηγαίνω στο φαρμακείο. Ότι το μεσημέρι μπορώ να βγω να αθλούμε και προς το βραδάκι μπορώ να βγάζω και το σκύλο μου για βόλτα. Σκεπτόσαστε και θα ανακοινώσετε μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες περιορισμό των εξόδων, δηλαδή ότι θα έχω μόνο 2 εξόδους την ημέρα δυνατότητα να βγω. Όπως επίσης θα είναι περιορισμένη και η χρονική διάρκεια αυτών των εξόδων. Υπάρχει ένα μενού προτάσεων, κύριε Παπαδάκη, το οποίο έχει διάφορα πρωτόκολλα και απελευθερώνεται ανάλογα με το πώς πηγαίνει η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η συμμόρφωση προς αυτά. Κυρίως εκείνο με το οποίο ασχολούμαστε 2 φορές την ημέρα, το πρωί και το απόγευμα, είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία εμφανίζονται κάθε μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ανταποκρινόμενοι σε αυτά, σταδιακά απελευθερώνουμε αυτά τα πρωτόκολλα περιορισμού της κίνησης. Πράγματι, υπάρχει ένα ευρύ μενού με περαιτέρω περιορισμούς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άμεσο στον ορίζοντα, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει ανάγκη έτσι ώστε, εάν δεν αυτοπεριοριστούμε, σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ένας καταναγκαστικός περιορισμός που θα αφορά είτε το κομμάτι που έχει να κάνει με τον χρονικό ορίζοντα των εξόδων, δηλαδή να περιοριστεί το εύρος το χρονικό της εξόδου, είτε να περιοριστούν οι έξοδοι συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας ή να περιοριστούν και οι κινήσεις από και προς το εξωτερικό. Ήδη γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται η προσέλευση στην Ελλάδα μη κοινοτικών αλλοδαπών. Έχουν ήδη απαγορευτεί οι πτήσεις κατά βάση από 6 χώρες. Μελετάται καθημερινά η ενδεχόμενη απαγόρευση και περαιτέρω πτήσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο μενού. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε σε ακόμη ριζικότερα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, μένουμε στο μεγάλο μήνυμα του κανόνα. Μένουμε σπίτι, απαγορεύουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Και βέβαια είναι και το θέμα της εξόδου του Πάσχα. Το πώς θα ελέγξετε τον κόσμο ο οποίος θα προσπαθήσει ή να μετακινηθεί χρησιμοποιώντας κάποιες, αν θέλετε, δικαιολογίες, οι οποίες περιλαμβάνονται μέσα στα θέματα τα οποία, στις δυνατότητες οι οποίες έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλοί το σκέπτονται, ξέρετε. Σκεφτόσαστε να μπλοκάρετε τον κόσμο στα διόδια, να είναι μεγαλύτερη η έλεγχη ή να έχουμε κάτι πάνω σε αυτό κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας? Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη σήμερα δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις οι οποίες είναι εκτός του βασικού χώρου διαμονής. Ο μόνος λόγος για τον οποίο επιτρέπεται να μετακινηθούμε από
και προς μια περιοχή, είναι για μία μόνο φορά να πάμε προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο επιτρέπεται είναι να μετακινηθούμε εκεί που είναι η πραγματική μας κατοικία. Διαφορετικά περιοριζόμαστε στους λόγους εκείνους που περιοριστικά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο. Άρα ούτως ή άλλως σήμερα υπάρχει μετακίνηση. Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να επισημάνω με έμφαση το εξής. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα φαίνεται να συγκεντρώνεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ιδίως στην Αττική και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι η Καστοριά, η Κοζάνη, η Ξάνθη. Υπάρχουν περιοχές τις οποίες ακόμη το φαινόμενο δεν έχει εξαπλωθεί, παραμένουν δηλαδή εκτός του υιογενούς περιβάλλοντος. Είναι χρέος εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης όλων μας να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές από εξωγενή μεταφορά του ιού. Να διαφυλαχθούν οι περιοχές αυτές. Γιατί είναι για ένα πολύ απλό, με μια απλή επίσκεψη μπορεί. Μου έκανε εντύπωση αυτό που ο κύριος Σιόδρας όταν πήγε στο θεραπευτήριο στην Αγία Βαρβάρα. Όπου ρώτησε έναν από αυτούς που είχαν νοσήσει τι είχε κάνει, πού είχε κινηθεί. Και του είπε: Τίποτα, γιατρέ μου. Μόνο μια φορά πήγα στη Λαϊκή. Αυτή τη μία φορά που πήγε στη Λαϊκή, εκεί έγινε η μετάδοση του ιού στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος νόσησε στη συνέχεια. Μια κύριε φορά στην λαϊκή αγορά. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, πολλοί αναρωτιούνται, και εγώ αναρωτιόμουν για αρκετό διάστημα, ποιος ήταν εν τέλει ο λόγος για τον οποίο τα μέτρα στην Ελλάδα είχαν τέτοιο τύπου επιτυχία, φαίνεται προς ώρας να έχουν σημαντική αποτελεσματικότητα. Ανάμεσα σε αυτά, δηλαδή πέρα από το ζήτημα της πολύ έγκαιρης ενεργοποίησης των μέτρων αυτών και της συμμόρφωσης κατά βάση προς τα μέτρα, ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία αυτή έχει και η αποτελεσματική ιχνηλασία η οποία έγινε. Δηλαδή το γεγονός ότι κάθε φορά που βρισκόταν ένα νέο κρούσμα κινητοποιείται ένας ολόκληρος μηχανισμός, ιδίως από μέρους της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να διαγνώσουμε ποιες ήταν οι επαφές και να μπορέσουμε να απομονώσουμε και τις επαφές σημαντικό αυτές. Πολύ αυτό καθίσταται δυνατό, κύριε Παπαδάκη, μόνον κατά το μέτρο που υπάρχει ένα σχετικά περιορισμένος αριθμός κρουσμάτων. Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο υπάρχει πολλαπλασιασμός, γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η ιχνηλασία, επειδή ακριβώς έχουμε ένα ντόμινο κρουσμάτων και είναι δύσκολο να μπορέσεις να βρεις τους ανθρώπους που έχουν συγχρονιστεί. Άρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε απολύτως την ιχνηλασία. Επίσης, να πω το εξής. Ακούω συχνά παράπονα από πολίτες για το γεγονός ότι έχουμε περιορίσει σημαντικά τις πτήσεις από το εξωτερικό με αποτέλεσμα να παραμένουν στο εξωτερικό συμπολίτες μας. Θέλω και εγώ να εκφράσω τη συμπόνια μου για το γεγονός αυτό, για το γεγονός ότι υπάρχει ανησυχία για τους ανθρώπους, τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και εμείς όλοι έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε στο εξωτερικό και πονάμε για το γεγονός ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός Ελλάδος. Εν τούτης, αφενός και για τους ίδιους τους ανθρώπους είναι πιο σημαντικό να παραμείνουν σε ένα ασφαλές κλειστό περιβάλλον, διότι η κάθε μετακίνηση ενέχει το στοιχείο της μετάδοσης του ιού. Βλέπουμε το πολύ ατυχές γεγονός του Ελευθέριος Βενιζέλος. Και από την άλλη πλευρά, η μαζική προσέλευση στην Ελλάδα ενός μεγάλου πληθυσμού δημιουργεί στην πραγματικότητα απόλυτη αδυναμία για να μπορέσει να υπάρξει έλεγχος. Μα αποδείχθηκε και με αυτούς από την Ισπανία που ήταν όταν πήγαν ήταν στο ξενοδοχείο διαμαρτυρήθηκαν. Ένα συντριπτικό ποσοστό των ανθρώπων που επέστρεψαν από Ισπανία. Το ποσοστό της τάξης του άνω του 20%, επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι με πόνο και οδύνη θα διατηρήσουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα επαναπατρισμού. Ήδη επανέρχονται στην πατρίδα εκείνοι οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη, είτε υγεία, είτε οικογενειακή επανένωση, είτε δεν έχουν κάποιο κατάλημα να παραμείνουν στη χώρα της διαμονής τους. Αναφερθήκατε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βέβαια, εδώ είναι, νομίζω, περιορισμένες οι δυνατότητες διασποράς. Γιατί είναι μέσα στο πλοίο, ελέγχεται η κατάσταση, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βγει έξω, ούτε πρόκειται να βγουν, ελέγχεται απολύτως από τον ΕΟΔΗ και από τις άλλες υπηρεσίες η κατάσταση. Εκεί που μας προβληματίζει είναι στη δομή στη Ριτσόνα. Βέβαια. Όπου έχουμε 2.700 ανθρώπους να συνοστίζονται και να συγχρωτίζονται, και ξέρουμε να έχουν επισκεφτεί γειτονικά χωριά, κάποιοι από αυτούς, και αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι, αποτελεί μια υγειονομική βόμβα. Και ήδη 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, γιατί πώς θα κάνεις τεστ σε 2.700 ανθρώπους. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ? Αυτή τη στιγμή έχετε δίκιο, όπως και εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα
για όλα τα μέρη στα οποία υπάρχει πολύ μεγάλος κοινωνικός συγκροτισμός. Το ίδιο δηλαδή συμβαίνει και για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων, για τα στρατόπεδα, για οπουδήποτε υπάρχει μεγάλος. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα, στα στρατόπεδα, μήπως δημιουργηθεί πρόβλημα. Εκείνον λοιπόν το οποίο πράττουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι πρώτα απ' όλα να απομονώνουμε τους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, όλοι οι νέοι προσερχόμενοι στην Ελλάδα, μετανάστες και πρόσφυγες, απομονώνονται σε νέα κέντρα, τα οποία έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε Μαλακάσα και στις Σέρες. Άρα δεν υπάρχει πραγματικός συγχρονισμός των νέων με τους παλαιούς πληθυσμούς. Οι οποίοι ελέγχονται, κύριε Υπουργέ, ελέγχονται κατά την μεταφορά τους. Παρά όλα αυτά, έχουμε όμως στη Ριτσόνα, έχουμε το πρόβλημα. Η Ριτσόνα έχει το πρόβλημα, πράγματι διαπιστώθηκε, έχουν απομονωθεί τα κρούσματα, ιχνηλατούνται τα κρούσματα. Θέλω να επισημάνω ότι στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έχουν εγκατασταθεί τοπικοί υγειονομικοί σταθμοί, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για τα άτομα τα οποία νοσούν να βγουν από την περιοχή και να επισκεφτούν τα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια νοσηλευτικά κέντρα. Άρα προσπαθούμε κατά το δυνατόν να απομονώσουμε τα φαινόμενα αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη στεγανοποίηση του χώρου, υπάρχει χνηλασία. Θεωρώ ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα φαινόμενα. Βεβαίως, η πραγματικότητα είναι ότι όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος εξάπλωσης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν βγει ήδη πριν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κρούσμα μέσα εκεί με είναι, την κυρία. Είναι αλήθεια και αυτό, και για τον λόγο αυτό αναζητούνται όλες οι προηγούμενες κινήσεις. Και στα γειτονικά χωριά. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε όλες τις επαφές τις οποίες υπήρξαν. Αυτονοήτως, κύριε, όπου υπήρξε μεγαλύτερη κίνηση, υπάρχει και μεγαλύτερη δυσκολία. Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας, από την Πολιτική Προστασία και από τον ΕΟΔΗ για να εξαντλήσουμε μέχρι τελευταίου φυσικού προσώπου την κάθε επαφή που έχει υπάρξει. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι έχετε καφέ. Έχετε τον καφέ με τον Πρωθυπουργό. Καφές, κύριε Παπαδάκη. Εμείς είμαστε πρωινοί, όπως γνωρίζετε. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις με την επαφή σας με τον Πρωθυπουργό. Θα έχετε σημαντικές αποφάσεις, μπας και ανακοινωθεί τίποτα σήμερα. Έχουμε τα μεγάλα ζητήματα των οικονομικών μέτρων. Υπάρχουν καλά νέα σήμερα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε την ικανοποίηση αιτήματος του Πρωθυπουργού. Όπως ξέρετε, έχουν αναλυθεί πολύ σημαντικές ορτοβουλίες εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού για να αποδεσμευτούν πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της επιδημίας. Mm-hmm. Σήμερα θα έχουμε καλά νέα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Το οποίο ουσιαστικά θα μας δώσει πολύ σημαντική ρευστότητα για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε στις πληττόμενες κατηγορίες συμπολιτών μας και επιχειρήσεων. Ναι. Θα υπάρξει δυνατότητα για 100% χρηματοδότηση. Επέκταση και σε εκείνους που έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων. Επέκταση και σε εκείνους που έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων. Το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επιτραπεί χρηματοδότηση περιφερειών. Θα έχουμε ένα νέο σημαντικό πακέτο. Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα.